Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα υπάρχει οικονομική χρονιά διαχείριση στην Αμερική που θα υπερβαίνει τα 2-2 νομίζω εκατομμύρια δολάρια. Που δεν είναι πολλά. Η κουβέντα μέχρι την Κυριακή. Είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Η κουβέντα μέχρι την Κυριακή δεν θα είναι 2.500.000-900.000 το έτος. Είναι. Όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, τι έκανε με τις εταιρείες. Και θα πω και κάτι. Σε ποιον πέρασαν οι εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα αυτά μειώνονται και φτάνουν σε επίπεδο. Άντε να δώσω όλο το ρεπορτάζ. Κάτω από εκατομμύριο θα μας πεις τώρα. Πολύ κάτω από εκατομμύριο. Όχι, δεν γίνω, δεν φτάνουν. Φτάνουν σε επίπεδο, χρημάτων που παίρνουν μεσαία στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων. Α, εξού και η δήλωση ότι οι 35 θα μπορούσαν δηλαδή να πλουτίσουν. Δηλαδή πόσο παίρνει ένα μεγάλο στέλεχος. Όπως 200.000-300.000, ναι. Τέτοια επίπεδα θα φτάσουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα. Γιώργο, νομίζω ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Μπορεί να βαριά κουβέντα, αλλά με αυτή την ιστορία, από τη στιγμή που φανεί ότι αυτά τα οποία λες όντως έτσι είναι, θα υπάρχει θέμα. Δηλαδή, γιατί ο ίδιος έχει παρουσιάσει έναν εαυτό ο οποίος είναι σούπερ επιτυχημένος πάμπλουτος που μπορεί για όλη του τη ζωή να μην δουλέψει και να βγάζει φράγκα. Και αυτά που έχει τα δίνει στο λαό. Δεν σημαίνουν αυτά που λες, Βαγγέλη. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι μας έχει παρουσιάσει στο κολονάκι για κλειδά τη ζωή μεταξύ Ήδρας Πετσών. Νομίζω ότι πλέον θα συζητάμε μέχρι τις εκλογές αυτό το θέμα. Μέχρι τις εκλογές το θέμα του πόθεν έρχεσαι ήταν αυτό που θα μας απασχολήσει. Πάντως εμείς δώσαμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ, παιδιά, για να ξέρουν οι τηλεθεατές εκπομπής μας, που είναι πολύ καλά ενημερωμένοι, τι πρόκειται να ακούσουν το βράδυ πριν από τον οποίο θα γιατί πέφτουν με τα χρόνια τα εισοδήματα. Γιατί πέφτουν με τα χρόνια τα εισοδήματα. Τι να σου πω, γιατί είχε και σάτια. Δεν ήταν η αστακή, γιατί η αστακή δεν πηγαίναν στα δίκτυα. Είναι πλούσιο το lifestyle. Βλέπαν τα δίκτυα του Κασελάκη αστακή και κόβαν δρόμο. Τι να πω, ξέρω γιατί. Δεύτερη χρονιά είναι καλή η φουρνιά, είναι σαν τα φυσικά. Κοίτα να δει που έχει χτίσει αναμονή κοινού για το πόθεν έσχη. Εγώ πάντω θα γίνει χαμό. Καμιά διακαταλήξη.